Η αξιοποίηση των τείχων είναι πάντα ένα βάσανο. Επειδή όμως εμείς δεν θέλουμε να βασανίζεσαι, σου έχουμε κάποιες προτάσεις για τους τείχους του παιδικού υπνοδωματίου. Ένα. Χαρτί με το... Όπα. Κάτσε. Βασικό. Το χρώμα των τείχων. Καλό θα ήταν να επιλέξεις είτε λευκό ή κάποια άλλη ουδέτερη παστέλ απόχρωση για να έχουμε αρχικά έναν καμβά. Να πω τώρα. Ναι, πες. Ένα. Χαρτί με το μέτρο, λοιπόν. Μπορείς να πάρεις ένα μεγάλο κομμάτι χαρτιού και να το κολλήσεις πάνω σε έναν από τους τοίχους. Εξήγησε στο παιδί ότι αυτός είναι ο μόνος τοίχος που μπορεί ελεύθερα να ζωγραφίσει. Δύο. Θεματικός τοίχος. Αξιοποίησε μία επιφάνεια του χώρου, επιλέγοντας ένα θέμα που αγαπάει το παιδί. Ιδανικά κάτι ρεαλιστικό, όπως για παράδειγμα τα ζώα ή η γεωγραφία. Και δημιουργήστε μία μικρή έκθεση. Τρία. Τελείως κενός τείχος. Μπορείς να αφήσεις μία επιφάνεια τελείως άδεια και να την αξιοποιήσεις για δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τις ιδιότητες του φωτός. Εάν είσαι τίποτα χουβαρντάς, ψάξε λιγάκι το επιδιασκόπιο. 4. Καθρέφτης. Είναι σημαντικό το παιδί να βλέπει και να παρατηρεί τον εαυτό του, το σώμα του, τις κινήσεις του, την ανάπτυξή του. 5. Μα φυσικά έργα τέχνης. Δεν περιμένεις τώρα να σου πω κάτι, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ αναλυτικά για τα έργα τέχνης σε προηγούμενο βίντεο. Εξτραδάκι! Θυμήσου, ό,τι επιλέξεις να είναι στο ύψος των ματιών του παιδιού. Εσύ, ποιο συνδυασμό θα έκανες από αυτά που είπαμε? Εγώ 1, 3, 4, 5. Εγώ 1, 2, 3, 4, 5.